Οι πρόσφατες δοκιμές του ΝΑΤΟ έφεραν για άλλη μια φορά στο προσκήνιο τις εξαιρετικές δυνατότητες αεράμυνας του πυράβλου Αστέρ 30 της MBDA και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των εναέριων απειλών. Ο πυράβλος Αστέρ 30 θα εξοπλίσει τις ελληνικές φρεγάτες κλάσης Κίμων, γνωστές και ως FDIHN. Η άσκηση Formidable Shield παρουσίασε μια εντυπωσιακή ευκαιρία για την επίδειξη προστασίας μεγάλου βεληνικούς που παρέχουν οι πυραβλοί Αστέρ, καθώς αναχέτησαν επιτυχώς υπερηχητικούς και υποηχητικούς στόχους με σύνθετες τεχνικές ελιγμών. Οι δοκιμές διεξήχθησαν από το Βασιλικό Ναυτικό του Ηνωμένου Βασιλείου, το Γαλλικό Ναυτικό και το Ιταλικό Ναυτικό και λειτουργήσαν ως απόδειξη της αξιοσημείωτης απόδοσης του πυράβλου στην παροχή ισχυρών δυνατοτήτων ολοκληρωμένης αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας. Η Formidable Shield πραγματοποιήθηκε στο πεδίο βολής Cambridge στο Ηνωμένο Βασίλειο και αποτέλεσε πεδίο δοκιμών για την αξιολόγηση συλλογικής ετοιμότητας αεράμυνας του ΝΑΤΟ. Με τη συμμετοχή 13 συμμάχων του ΝΑΤΟ και 20 πολεμικών πλοίων, η άσκηση είχε ως στόχο να αξιολογήσει την ικανότητα της συμμαχίας να χειριστεί μια σειρά από δύσκολα σενάρια. Οι πυραυλοί Αστέρ όμως απέδειξαν έμπρακτα τη δυνατότητα One Shot, One Kill. Η φρεγάτα του Ιταλικού πολεμικού ναυτικού, Μαργκοτίνη, έπαιξε κρίσιμο ρόλο κατά τη διάρκεια των δοκιμών, εμπλέκοντας δύο στόχους με επιτυχία. Έναν υπερηχητικό στόχο Coyote DQM-163A, χρησιμοποιώντας έναν πύραυλο Αστέρ 30, και ένα στόχο Firejet με ένα πύραυλο Αστέρ 15. Ομοίως, η φρεγάτα του Γαλλικού Ναυτικού, Βρετάνη, πέτυχε κατάρριψη εχθρικού στόχου, εκτοξεύοντας έναν πύραυλο Αστέρ 30 εναντίον ενός υπερηχητικού στόχου. Το τορπιλικό του Βασιλικού Ναυτικού, HMS Defender, επίδειξε επίσης εξαιρετική ικανότητα αναχέτηση με πυροδότηση Αστέρ 30 εναντίον ενός στόχου Firejet σύμφωνα με την MBDA. Ο πύραυλος Aster της MBDA αποδεικνύεται ως μια νέα πρωτοποριακή λύση αεράμυνας, προσφέροντας ζωτική σημασία στην προστασία στα ναυτικά μέσα έναντι σημερινών και μελλοντικών απειλών. Οι εξαιρετικές επιδόσεις στις δοκιμές του ΝΑΤΟ ενισχύουν περαιτέρω τη θέση του στη σύγχρονη αρχιτεκτονική αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ. Η ενσωμάτωση των Aster 30 στο ελληνικό οπλοστάσιο μέσω των FDIHN θα δώσει τεράστιες δυνατότητες στο πολεμικό ναυτικό και θα πρέπει σίγουρα να διερευνηθεί η ενσωμάτωση και των επίγειων συστημάτων αεράμυνας SAMP-T που φέρουν Αστέρ 30. Πείτε μας τη δική σας γνώμη στα σχόλια κατά από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε το βίντεο αυτό με τους φίλους σας, να κάνετε μου αρέσει και να πατήσετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στον MSHD με ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας msHD.gr.